η μεγάλη Σαλακοστή, δόξα τω Θεώ, νηστεύει ο κόσμος, το κρατάει λίγο ο κόσμος ακόμα. Νηστίσιμα από όλα τα καλά, έχει γαρίδες, έχει καλαμάρια, έχει ταποδάκια, από όλα τα νηστίσιμα. Έτοιμα τα ηχθειοπολία της Κορίνθου με πλούσιες παροχές για τις ημέρες Μεγάλης Εβδομάδας. Ειδική αναφορά έγινε και στην ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς και στην υπηρεσία ψησίματος, αλλά και παράδοση κατοίκων. Τα βλέπει ο κόσμος, τα προτιμάει, βλέπει ότι είναι φρέσκα, τα προτιμάει και περνάει ημέρες. Περνάνε ημέρες, νηστίσιμα. Η Παρασκευή θα είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 12 η ώρα και μετά, με ψήσιμο, με τηγάνισμα, με delivery, όλα κανονικά, σαν να είναι μία μέρα, είναι η πιο μεγάλη μέρα της Χριστιανοσύνης, η Μεγάλη Παρασκευή, αλλά πια αφού έχει κατηγορηθεί ο κόσμος να βγαίνει έξω και να τρώει μετά τον Επιτάφιο, εμείς αποφασίσαμε πρώτη χρονιά φέτος να το κρατήσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Φυσικά είναι και η Κυριακή των Βαΐων που θα είμαστε ανοιχτά με ψήσιμο τηγάνισμα κανονικά, σαν να είναι μία μέρα της εβδομάδας. Προσπαθούμε, κάνουμε ορισμένες δράσεις, ορισμένες παροχές στον πελάτη για να τον διευκολύνουμε και να είμαστε και εμείς ικανοποιημένοι και ο κόσμος μας να περνάει καλά. Η διαδικασία delivery θα λειτουργεί όλες αυτές τις μέρες? Ναι, προσπαθούμε να έχουμε το delivery όλες τις ημέρες, προσπαθούμε να έχουμε και το ψήσιμο με την ίδια ποιότητα και το τηγάνισμα πάλι με την ίδια ποιότητα. Θα είναι λίγο βεβαρημένο λόγω προσέλευσης του κόσμου, ήδη υπάρχουν παραγγελίες, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε πέρα.